Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλώς ήρθες, Λεάνα. Καλησπέρα σας. Η εισαγωγή με την Ραϊδούλα με αντιπροσωπεύει. Λοιπόν, είναι μια πρωτοβουλία φέτος που την απευθύναμε στα παιδιά των δημοτικών σχολείων όλης της Θεσσαλονίκης. Θελήσαμε λοιπόν να αναθέσουμε σε αυτά το σχεδιασμό του αστεριού που θα είναι το γούρι της χρονιάς ή μάλλον ένα από τα γούρια της χρονιάς για το 2020 για το Make a Wish. Και ο τρόπος είναι ο εξής. Απευθυνόμαστε στα δημοτικά σχολεία, προσκαλούμε τους μαθητές, ελάτε, φτιάξτε το γούρι που θα φωτίσει τις ευχές των παιδιών που πάσχουν από ανίατες και πολύ σοβαρές αρρώστιες. Τι ωραία ιδέα και απορώ ποιος το σκέφτηκε αυτό. Ήταν μήπως δική σου ιδέα? Ήταν όντως δική μου ιδέα και ήταν μια ιδέα που την εμπνεύστηκα από τα εργαστήρια που πραγματοποιώ εδώ και πολλά χρόνια που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό σε διάφορα σχολεία, όταν είδα πόση πολύ μεγάλη όρεξη και πόση πολύ μεγάλη δημιουργικότητα έχουν τα παιδιά και με πόση χαρά εμπλέκονται σε διαδικασίες που να αφορούν τη φροντίδα του άλλου και κυρίως όταν αυτός ο άλλος είναι ένα μικρό παιδί. Και μέχρι στιγμής τα παιδιά στα οποία έχεις απευθυνθεί, έχετε απευθυνθεί, ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό? Παιδιά, το καλύτερο που έχω ακούσει, ναι, είναι ένας μικρούλης Δευτέρα Δημοτικού, ο οποίος με πλησιάζει και μου λέει: «Με βλέπεις, εγώ», μου λέει, «θα το κερδίσω, γιατί είμαι», λέει, «ο Βαν Κλιφ». Λέω: «Όταν λες ο Βαν Κλιφ, τι ακριβώς εννοείς?» Λέει: «Η μαμά μου μου είπε ότι αν μεγαλώσω και γίνω ο Βαν Κλιφ, θα μου πάρει το Flash Gordon καινούριο αυτοκινητάκι του 2019. Και λέω: «Και ξέρεις τι είναι ο Βαν Κλιφ?» Μου λέει: «Φυσικά και ξέρω. Είναι αυτός που σχεδιάζει το κολλιέ Λάμπρα, που είναι ένα από τα ακριβότερα του κόσμου, μια σειρά από τις ακριβότερες σειρές του Βαν Κλιφ του κόσμου». Για να δούμε, θα κερδίσει ο μικρός στο διαγωνισμό? Έχω βάσιμες υποψίες ότι είναι ταλεντάρα. Ναι. Ή η μαμά, γιατί ζήτησε να το πάρει στο σπίτι του να το δουλέψει. Και ενδέχεται να μην αντιστοιχεί το σχέδιο με αυτό που είδαμε ηλικιακά και όσον αφορά τη δημιουργικότητα του μικρού. Η επαφή πώς έγινε, η Λεάνα, με τα σχολεία? Είναι σε όλα τα... Εγώ νομίζω στο δικό μου σχολείο δεν έχω ακούσει κάτι. Είχαμε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ελάχιστο χρονικό διάστημα, τρέχει όλο αυτό το πρόγραμμα κορίτσια μέσα σε μία εβδομάδα. Οπότε στην ουσία αξιοποίησα εγώ τις δικές μου γνωριμίες από διάφορα project τα οποία έχουμε πραγματοποιήσει και με τους φίλους της Νέας Παραλίας για μόθα και ανακύκλωση και άλλα προγράμματα μουσείων στα οποία συμμετέχω και τα οποία πραγματοποιώ εγώ σε μουσεία. Οπότε ήταν στην ουσία οι δικές μου γνωριμίες. Τηλεφώνησα σε 15 φίλους με τους οποίους έχουμε κάνει κοινά project. Παιδιά, θέλετε να σας έρθουμε με αυτό το project? Και απευθύναμε βέβαια και επίσημα στα σχολεία κάποια mail. Σε κάποιοι προλαβαίνουν και ανταποκρίνονται στο χρονικό πλαίσιο που έχουμε ορίσει, κάποιοι όχι. Επομένως πηγαίνετε στα σχολεία και τους δίνετε ένα χαρτί να το φτιάξουν, να το ζωγραφίσουν? Λοιπόν, πηγαίνω εγώ αυτοπροσώπω στα σχολεία και τους δίνω αστεράκια τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη διάσταση που αργότερα θα χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουμε μια μεγάλη εικαστική έκθεση στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι συμμετέχοντες. Με τα σχέδια όλα. Οπότε είναι ένα συγκεκριμένο αστεράκι, λοιπόν, μια συγκεκριμένη διάσταση. Από τη μία μεριά είναι το κόσμημα γούρι που θα φωτίσει την ευχή του παιδιού και από την άλλη στοιχεία του παιδιού και διάφορες ευχές. Όπως ένα: «Σου εύχομαι να είσαι το πιο όμορφο παιδάκι του κόσμου». Και το ένα άλλο: «Σου εύχομαι να έχεις κατοικίδιο ένα λιγάτορα». Αυτά είναι τα καλύτερα που έχω διαβάσει μέχρι στιγμή. Να σε ρωτήσω κάτι, όταν εσύ τους εξηγείς για ποιο λόγο θα γίνει έτσι? Φυσικά έχουμε ένα ολόκληρο εργαστήρι που αρχικά μιλάμε για τα αστέρια, για τη σημειολογία των άστρων στους πολιτισμούς. Μετά μιλάμε για το Make a Wish, για τη δράση του. Εξηγούμε στα παιδιά τι ακριβώς κάνει το Make a Wish παγκόσμια, σε επίπεδο χώρας αλλά και σε επίπεδο πόλης. Και μετά τα παιδιά δημιουργούν με τη βοήθειά μας. Όταν εξηγείτε στα παιδιά τι είναι το Make a Wish και λέτε ότι υπάρχουν κάποια παιδάκια που είναι άρρωστα και πραγματοποιούμε τις ευχές τους, πώς αντιδρούν? Είναι πάρα πολύ χαρούμενα που έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε κάτι που στην ουσία θα συνεπικουρήσει την ευχή ενός τέτοιου παιδιού. Δηλαδή όλα αυτά τα χρήματα που θα μαζευτούν από την πώληση του αστεριού που θα κερδίσει το διαγωνισμό, τα χρήματα αυτά λοιπόν από ένα ολόκληρο χρόνο θα διατεθούν στην πραγματοποίηση της ευχής ενός παιδιού.
Οπότε όλη αυτή η διαδικασία θα γίνει εκ μέρους του σχολείου. Δηλαδή η εταιρεία Οδυσσέως θα καταθέσει τα χρήματα εκ μέρους του σχολείου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για ένα παιδί να ξέρει ότι αυτό με το σχέδιό του, με το άστρο του, στην ουσία έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για ένα παιδί του κόσμου που νοσεί. Mm-hmm. Τα παιδιά που συμμετέχουν, τι ηλικία είναι? Λοιπόν, τα μικρότερα που είδα σήμερα ήταν πρώτης δημοτικού και ήταν απίστευτα χαριτωμένα. Δηλαδή, λέχθηκαν πράγματα απίστευτα. Και τα μεγαλύτερα έκτης δημοτικού. Α, όλα τα παιδιά των δημοτικών σχολείων. Των δημοτικών σχολείων. Οι δάσκαλοι πώς τους φαίνονται? Γιατί είναι πολύ ωραίες δράσεις αυτές. Και... είναι πάρα πολύ βοηθητική, πάρα πολύ ευγενική. Μέχρι τώρα έχω τις καλύτερες εμπειρίες κορίτσια. Είναι ευγενέστατοι, βοηθούν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ φιλόξενοι. Τα παιδιά μετά μας αγκαλιάζουν, μας φιλάνε, μας ζουπάνε. Είναι μια πάρα πολύ γλυκιά διαδικασία. Δεν μου λες, Ηλένα, το γούρι αυτό πώς το φαντάζεσαι? Θα είναι κάτι σαν αντικείμενο για το σπίτι? Μπορεί να είναι ένα βραχιόλι, μια καρφίτσα? Θα είναι ένα κρεμαστό αστέρι, κορίτσια. Σήμερα είναι στην ουσία η προτελευταία μέρα που έχουμε τη δυνατότητα, που είχαμε τη δυνατότητα πραγματοποίησης του εργαστηρίου. Την Παρασκευή τελειώνουν όλα, μαζεύουμε όλα τα γούρια, τα παραδίδουμε στην Κριτική Επιτροπή. Ανακοινώνεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ο νικητής και στις 9 Δεκεμβρίου, που είναι η μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή του Make a Wish, θα είναι έτοιμο, θα δωριστεί εκεί σε όλους τους παρευρισκομένους και μετά θα βραβευτεί εκεί και ο μικρός ή η μικρή που θα έχει κερδίσει το διαγωνισμό. Πού θα γίνει αυτή η εκδήλωση? Στο Μήλο με τον Τόνι Σφίνο, κορίτσια, 9 του μήνα. Και είστε καλεσμένες, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι τα παιδιά συνήθως χρησιμοποιούν πολλά χρώματα. Δηλαδή θα δούμε έτσι κάτι πολύχρωμο, μονόχρωμο, και η Κριτική Επιτροπή, ας πούμε, πώς... γιατί νομίζω ότι όλα θα είναι ωραία. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Υποθέτω ότι θα βραβευτεί αυτό που θα είναι πιο συμβατό με το να κατασκευαστεί σε κόσμημα. Mm-hmm. Μερικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά, με πάρα πολλά χρώματα, με πάρα πολλά γκλίτερ. Ένα είχε υφάσματα σήμερα. Ναι, και το παιδάκι που το έκανε ήθελε να είναι μετάξι, λέει, γιατί του είπε η μαμά του ότι ο μεταξοσκόλικας είναι ένα ζωάκι που αν το φάει κάποιος μπορεί να τον βοηθήσει πάρα πολύ και να θεραπευτεί. Και μου λέει, εγώ γι' αυτό έχω κάνει αυτό το ζωάκι. Τώρα είναι μια καινούρια θεωρία αυτή ιατρική, δεν την έχω μελετήσει. Είναι πολύ όμορφα τα σχέδιά τους. Είναι τόσο όμορφα που... Η Κριτική Επιτροπή είναι από το Make a Wish, φαντάζομαι. Είναι κάποιοι από το Make a Wish και κάποιοι που από είναι σχεδιαστές ή στο τμήμα παραγωγής από τον Όμιλο Εταιριών Οδυσσέους. Mm-hmm. Εσείς θα το κατασκευάσετε? Εμείς θα το κατασκευάσουμε εξ ολοκλήρου και είμαστε πολύ περήφανοι που θα έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε κάτι που έχει φανταστεί ένα παιδί για ένα άλλο παιδί του κόσμου. Mm-hmm. Είναι προφανώς η πρώτη φορά που συνεργάζεστε με το Make a Wish? Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι η δεύτερη, αλλά είναι η πρώτη φορά και η πρώτη φορά στα πανελλαδικά δεδομένα που υπάρχει μια τέτοια δράση και μια τέτοια ανάθεση και μια τέτοια ιδέα να γίνει ο σχεδιαστής ένα παιδί του αστεριού. Το γούρι δεν θα είναι της Θεσσαλονίκης, θα είναι. Πανελλαδικό. Το γούρι θα είναι ένα από τα γούρια του Make a Wish. Οπότε θα μπορεί να το βρει και ο κάτοικος στην Αθήνα και ο κάτοικος της Κρήτης. Φυσικά, γιατί θα πωλείται όλο το χρόνο στο e-shop της εταιρείας μας. Όλο το χρόνο και μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Make a Wish. Mm-hmm. Την ευχή που θα πραγματοποιήσετε, φαντάζομαι δεν τη γνωρίζετε ακόμα. Όχι, νομίζω ότι υπάρχει μια σειρά ευχών πανελλαδικά που, αν θυμάμαι καλά, μας είπαν ότι είναι γύρω στις 120. Υπάρχει μια λίστα αναμονής, μία από αυτές. 120, ε. Επομένως, 120 παιδιά βρίσκονται σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή και θέλουν να πραγματοποιηθεί η ευχή τους. Μάλλον πολύ περισσότερα από 120. Τουλάχιστον 120 πάντως. 120 που οι γονείς τους έχουν ενημερώσει το Make a Wish. Μεγάλος αριθμός για μια τόσο μικρή χώρα, θα έλεγα εγώ. Ναι, και είναι κι άλλα τόσο αυτό που λέει η Λεάνα. Γιατί επιλέξατε το Make a Wish? Επιλέξαμε το Make a Wish γιατί θέλαμε να είναι κάτι με παιδιά. Τα παιδιά συγκινούνται, ναι, με τα παιδιά. Όχι, και θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πολλές οργανώσεις που ασχολούνται με παιδιά. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σας κέντρισε στο Make a Wish? Το όνειρο, η χαρά που παίρνουν αυτά τα παιδιά? Γιατί έχω δει και στην πράξη, δηλαδή ήμουν εκεί στη Θεσσαλονίκη που είχε συμβεί κάποια στιγμή, πως ένα παιδί το βιώνει όλο αυτό και πραγματικά είναι μαγικό. Είναι αυτό το μαγικό που είπατε, γιατί υπάρχουν και άλλες οργανώσεις. Τι είναι αυτό, ας πούμε, που σας κέντρισε στο Make a Wish? Όταν έπεσε η ιδέα στο τραπέζι,
ποιο γούρι θα κάνουμε, γιατί κάποιο θα κάναμε, όλοι ενθουσιαστήκαμε με το Make a Wish. Νομίζω ότι είναι ίσως ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει ένα πολύ πολύ μικρό παιδί και η χαρά που παίρνει από την υλοποίηση μιας επιθυμίας. Μας έχουν πει από το Make a Wish ότι κάποιες επιθυμίες που πραγματοποιούνται δίνουν τόσο μεγάλη χαρά στα παιδιά. Έτσι είναι ακριβώς. Που πολλές φορές έχει πολύ θετική επίδραση στην ανάρρωσή τους. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που θεραπεύτηκαν μετά από αυτό και λένε η ειδική της Make a Wish ότι είχε κάποια συμβολή, χαρά που αισθανθήκανε από την υλοποίηση αυτής της επιθυμίας. Τέτοια να είναι και η δική σας ευχή, εύχομαι, δηλαδή να συμβάλλει. Και εγώ αυτό εύχομαι, κορίτσια, μακάρι. Μακάρι. Η Λεάνα, είσαι και μαμά. Και δυστυχώς οι ανάγκες των παιδιών δεν τελειώνουν ποτέ. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ως μαμά, βλέποντας και ακούγοντας τα όσα συμβαίνουν, ποια είναι η θέση του παιδιού σήμερα, και στη χώρα μας και λίγο γενικότερα? Στη χώρα μας τα παιδιά, κατά αυτό που βλέπω εγώ δηλαδή γύρω μου, είναι μια περίεργη κατηγορία ανάμεσα στο φροντισμένα όσον αφορά τα υλικά αγαθά και τα πράγματα που τους παρέχονται σε υλικό επίπεδο και αφρόντιστα όσον αφορά την ψυχική καλλιέργεια, όσον αφορά την πνευματική καλλιέργεια. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη έμφαση, θα την έλεγα παύλα, κατοχικό σύνδρομο, στο πάρε παιδί μου να έχεις και αυτό και εκείνο και το άλλο και την άλλη υλική παροχή, αλλά πάρα πολύ αφρόντιστα όσον αφορά στο ψυχολογικό επίπεδο και το πνευματικό. Δηλαδή είναι παιδιά που, από όσα βλέπω έτσι, δηλαδή με τις δικές μου προσλαμβάνωσες, ναι. Με λίγο θέατρο, με λίγη μουσική, με λίγα βιβλία, με λίγα ερεθίσματα, με λίγα ταξίδια, ουσιαστικά ταξίδια. Και είναι παιδιά που δεν φροντίζονται οι ανάγκες της ψυχής τους. Δεν είναι κάποιος εκεί για να τα αφουγκραστεί. Δεν είναι κάποιος εκεί να τα υποδεχτεί όταν γυρίζουν το μεσημέρι να ασχοληθεί με τα θέματά τους. Αυτό βλέπω εγώ από τους φίλους του δικού μου παιδιού, από το δικό μας περιβάλλον. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Και νομίζω ότι έχεις δίκιο, γιατί τα περισσότερα παιδιά σήμερα είναι όπως το λες, χωρίς κάποιον να τα υποδεχτεί. Λόγω, όχι γιατί δεν θέλει, λόγω υποχρεώσεων των γονιών. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, και των συνθηκών που ζουν. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι έχει μπει και η τεχνολογία στη ζωή τους, βολεύει και τους γονείς μερικές φορές. Κάτσε να μαγειρέψω, ποτέ δες τάμπλετ, να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα παιδιά ότι κολλάνε, είναι ότι βολεύει εντός αγωγικών και πολλούς γονείς αυτή η κατάσταση. Οπότε την αφήνουν και διαιωνίζεται. Επομένως, η εκδήλωση τώρα για να δούμε τον νικητή του διαγωνισμού θα γίνει στις 9 Δεκεμβρίου, είπες? Ναι, θα σας έχω τηλεφωνήσει ένα Van Cleef, κορίτσια, νωρίτερα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, παύλα, συναρπαστικό πρόσωπο. Ναι. Τέλεια. Οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Μέχρι την Παρασκευή είπες ότι παίρνουν μέρος. Ναι, την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή τελειώνει το εργαστήριο. Τα project σε σχολεία. Μπορούν και κάποιοι μεμονωμένα παιδιά να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό? Φυσικά. Τώρα που μας ακούνε μαμάδες ή μπαμπάδες. Αρκεί να έρθουν σε επαφή μαζί μας. Ναι, πώς δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή? Μπορούν να μπουν στη σελίδα της Οδυσσέως και με ένα τηλεφώνημα να τους εξασφαλίσουμε στο χώρο τους αστέρια, έτσι ώστε να μπορέσουν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό τα μικρά τους. Και θα χαρούμε πολύ να το κάνουν. Α, τέλεια. Ωραία. Έχετε λίγο καιρό όμως στη διάθεσή σας, οπότε να κάνετε αυτό που λέει η Λεάνα. Και μετά αυτό θα παρουσιαστεί στις 9 Δεκεμβρίου σε μια μεγάλη εκδήλωση για το Make a Wish που θα γίνει στο Μήλο, όπως μας είπες. Φαντάζομαι θα υπάρχει είσοδο και όλα τα έσοδα θα πάνε για το Make a Wish. Ναι. Θα είναι ο Τόνις Φίνος ο επίσημος προσκεκλημένος της βραδιάς. Και θα είναι όλα πάρα πολύ ωραία, νομίζω, και πολύ γιορταστικά και για πολύ, πολύ καλό χαρούμενα. Σκοπό, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, όλοι μας, ρε παιδί μου, έστω ένα μικρό περίσσευμα που έχουμε, είναι καλό να το δίνουμε σε τέτοιους οργανισμούς, γιατί πραγματικά κάνουν πολύ σημαντικό έργο. Και βοηθάει πάρα πολύ παιδιά, ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και δεν περισσεύουν χρήματα σε αυτές τις οικογένειες να ξοδευτούν για τέτοια πράγματα που εντός παρενθέσεως μπορεί να θεωρηθούν πολυτέλεια. Ναι, εντάξει. Δηλαδή προέχει το να θεραπευτεί το παιδί από εννοείται να... Και το Make a Wish δεν κάνει τώρα ένα δώρο, κάνει τεράστια project, δεν το συζητάω. Και εκπληκτικά παιδιά, δηλαδή μας έχουν παρουσιάσει κάποια τα οποία είναι πάρα πολύ συγκινητικά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα και εκτελεσμένα στην παραμικρή τους λεπτομέρεια με αρτιότητα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δημιουργική συνέχεια. Και σε εσάς το ίδιο, καλό βράδυ.